με αφορμή την πλήρωση 78 χρόνων από το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης που διοργανώνει ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, παρουσιάστηκε το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη Mauthausen σε μελοποίηση Μίκη Θεοδωράκη και σε ερμηνεία της Μαρίας Φαραντούρη και του Βασίλη Γισδάκη. Αυτή η εκδήλωση είναι πολιτισμού, ιστορικής μνήμης και του ωφελόμενου σεβασμού στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας του ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, 78η επέτειος. Πρέπει η επόμενη γενιά και οι επόμενες γενιές να προστατεύσουν την ιστορική μνήμη για να φύγει μυριόστομο το αίτημα, όχι άλλες θηριωδίες, όχι άλλες θεωρίες του φασισμού, της βίας και του διχασμού, όχι άλλα ολοκαυτώματα. Η επιλογή της Μαρίας Φαραντούρη, η οποία είναι η κατεξοχήν ερμηνεύτρια του αξέχαστου και κορυφαίου δημιουργού που χάσαμε πέρυσι, του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος μελοποίησε τα υπέροχα ποίηματα του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ο Ιάκωβος Καμπανέλης, η τεράστια αυτή μεταπολεμική θεατρική φυσιογνωμία, ήταν πολιτικός κρατούμενος στο Mauthausen, το έζησε, έγραψε τα τέσσερα ποίηματα του Mauthausen, τα μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και προέκυψε αυτό το αριστούργημα. Η μπαλάντα του Mauthausen, σύμφωνα με τους New York Times, είναι το καλύτερο έργο που γράφτηκε ποτέ για το ολοκαύτωμα. Ήταν μια και είναι μια σπουδαία εκδήλωση τιμής και μνήμης, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να θυμόμαστε ότι και στις πιο δύσκολες συγκυρίες το τραγούδι είναι βάλσαμο, είναι παρηγοριά και ένας φωτεινός φάρος. Στην εκδήλωση συμμετείχε η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Σημεωνίδη. Την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Μπλιάτκας. Στο ολοκαύτωμα του Χορτιάτη έχασαν τη ζωή τους 147 άτομα από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Ο υπεύθυνος της σφαγής, Φρίτς Σούμπερτ, δικάστηκε, καταδικάστηκε και εκτελέστηκε στο Επταπύργιο της Θεσσαλονίκης ως εγκληματίας πολέμου.